Τώρα, Χρήστο, πάντως στις εθνικές οδούς γινόταν ο κακός χαμός και τα νεύρα ήταν όπως αναμενόταν τεντωμένα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά από την Πάτρα. Όντως τα νεύρα ήταν δεδομένα. Γολγοθάς περίμενε τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν για την περίοδο του Πάσχα από τα μεγάλα αστικά κέντρα και από την Πάτρα και από την Αθήνα κυρίως. Καθώς χθες είχαμε ατελείωτες ουρές στην Αντιρίο Ιωαννίνων, στην Ιόνια Οδό, όπου ξεπερούσαν και τα 10 με 15 χιλιόμετρα σε κάποιες στιγμές, κυρίως πριν την σύραγγα της Κλόκοβας, όπως κινείται κάποιος από το ρεύμα από τα Ιωάννινα προς το Αντίριο. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε και εκεί, ήταν το πρώτο και το βασικό πρόβλημα, αλλά και αμέσως μετά την σύραγγα δημιουργούνταν πρόβλημα, καθώς το κομμάτι αυτό μετά από την σύραγγα μέχρι το Αντίριο, περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα, δεν έχει ακόμα παραδοθεί. Είναι η παλιά εθνική οδός, με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει ένα ρεύμα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα από το Μεσολόγγι, για παράδειγμα, μέχρι την γέφυρα Χαρίλα του Κουμπιζίου Αντίριο, να απαιτούνται τουλάχιστον 2 ώρες για κάποιον οδηγό να φτάσει από το Μεσολόγγι στη γέφυρα. Για μια απόσταση περίπου 30 λεπτών, ίσως και λιγότερο τώρα με την νέα εθνική οδό, για να φτάσει κάποιος από το Μεσολόγγι μέχρι τη γέφυρα. Να σας πω ότι φαίνεται ότι όλα ξεκίνησαν κυρίως λόγω ενός τροχαίου που είχαμε πριν την σύραγγα της Κλόκοβας, καθώς για αρκετή ώρα το ρεύμα προς Αντίριο είχε κλείσει μέχρι να μετακινηθεί το αυτοκίνητο το οποίο είχε εμπλακεί στο τροχαίο. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικούς τραυματισμούς. Εκείνη τη στιγμή να πούμε ότι για περίπου 45 λεπτά με μία ώρα είχαμε και έντονα καιρικά φαινόμενα, με πολύ ισχυρή βροχή να πλήττει την περιοχή. Και σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία και την τροχέα, αυτές είναι οι 2 αιτίες όπου οδήγησαν στο απίστευτο κυκλοφοριακό χάος χθες. Να σας πω ακόμα ότι πολύ γνωστοί οι οποίοι με ενημέρωσαν τηλεφωνικά χθες, ξεκίνησαν από τα Γιάννενα και έφτασαν στην Πάτρα με 5,5 ώρες τη διαδρομή. Ούτε παλιά δεν συνέβαινε αυτό, όταν είχαμε την παλιά εθνική οδό Αντιρίου Ιωαννίνων. Ακόμα να αναφέρουμε ότι στο σημείο όπου είχαμε το πρόβλημα υπήρχαν άντρες τροχέας για αρκετή ώρα. Περίπου τα μεσάνυχτα ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, και με τα φορτηγά βέβαια συνεχεία να βγαίνουν στους δρόμους. Ωστόσο είχαμε ένα μικρότερο πρόβλημα και στον κόμβο της αφιλοχίας, για τους οδηγούς κυρίως που έρχονταν από την Ήπειρο και την Λευκάδα, όπου και εκεί ναι μεν υπήρχε καθυστέρηση, όχι βέβαια στο βαθμό που είχαμε στην πλευρά από το Μεσολόγγι μέχρι και το Αντίριο, όπου για αρκετή ώρα τα αυτοκίνητα ήταν ακινητοποιημένα, είτε κινούνταν με 10 και 20 χιλιόμετρα το ανώτερο σαν ταχύτητα. Και όλες αυτές τις ώρες που μας περιγράφεις, Χρήστο, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι αλλά σε όλες τις εθνικές οδούς, εννοείται ότι η λωρίδα έκτακτης ανάγκης δεν χρησιμοποιείται ως λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιείται από τους γνωστούς μάγκες, οι οποίοι εμπόδιζαν, γιατί μας ενημέρωνε και στο ραδιόφωνο χθες όλο το απόγευμα, ότι δεν μπορούσε να περάσει ασθενοφόρο σε καμία περίπτωση. Έκανε μία ώρα να περάσει προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, το ότι έχουμε μάθει. Λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αίθουσα ειδήσεων να βρούμε τον Δημήτρη Καραστεφανή. Πόσοι φύγαν από την Αθήνα? Ο Καραστεφανής δεν έφυγε, εδώ ήταν πάντως. Ναι, το ξέρω. Δημήτρη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Έφυγε κόσμος, έτσι? Έφυγε ο κόσμος, δεν έχει επιστρέψει όμως όλος αυτός ο κόσμος που έφυγε, γιατί έτσι με έναν υπολογισμό που έχουν κάνει οι άνδρες τροχείας, λένε ότι έχουν φύγει περισσότεροι από 770.000 αυτοκίνητα και στις δύο εθνικές οδούς. Να σας πω ότι πέρυσι βέβαια είχαν φύγει 753.000 αυτοκίνητα. Ναι. Ορίστε, Βασίλη, λέω, κατά μέσο όρο 3 άτομα φύγαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Τόσο. Να σας πω ότι την Κυριακή, που υπάρχουν επίσημα τα στοιχεία, επέστρεψαν, ήταν οι αυθημερώνοι, οι άνθρωποι που προτίμησαν να γυρίσουν την Κυριακή, επέστρεψαν 95.000 αυτοκίνητα και στις δύο εθνικές οδούς, ενώ χθες, από χθες μάλλον που έχει ξεκινήσει η επιστροφή των εκδρομέων, δεν πρέπει να έχουν γυρίσει παραπάνω από 140.000 αυτοκίνητα. Έχει ακόμα. Σιγά σιγά, παιδιά, σταδιακά. Έχει πολύ ακόμα. Σιγά παιδιά, τα σχολεία είναι κλειστά καταρχήν. Τι να γυρίσουν, να κάνουν? Πάντως, αυτό που λέγατε για τα προβλήματα που είχαμε στους δρόμους, και οφείλεται κυρίως στην βροχή, και καλό ήταν αυτό γιατί είχαμε χαμηλές ταχύτητες. Έτσι. Δεν ήταν μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα, ακινητοποιημένα, πήγαιναν με χαμηλές ταχύτητες. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στις 3 τα ξημερώματα. Δηλαδή, σαν να γύριζαν από σκυλάδικα, από μπουζουξίδικα. Από μπουζουξίδικα. Δηλαδή, ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα, γιατί λέγανε ότι υπήρχε
ουρές αυτοκινήτων με μικρές ταχύτητες μέχρι τις 2-3 τα ξημερώματα. Και αυτοί μπορεί να είχαν ξεκινήσει από το μεσημέρι, έτσι. Εντάξει. Ναι, έτυχε να διαβάσω κάποια μηνύματα που ξέρετε, στα site που στέλνουν κάποια μηνύματα κάποιοι άνθρωποι. Ένας ξεκίνησε από την Άρτα και έκανε 8 ώρες να φτάσει στα διόδια της Ελευσίνας. Κάπως έτσι είναι οι περισσότεροι οδηγοί. Αλλά όπως και να έχει, όταν φεύγεις με άλλη ψυχολογία. Βέβαια, περιμένεις ότι θα γυρίσεις πολύ γρήγορα και έχεις όλο αυτό το ζόρι. Και στα καράβια όλα καλά πήγανε και με τα τρένα όλα καλά πήγανε. Ευτυχώς δεν είχαμε πολλά ατυχήματα. Δεν έχουμε βέβαια πάρα πολλά πράγματα γιατί συνεχίζεται η επιστροφή. Συνεχίζεται και ελπίζω να μην έχουμε γιατί σε σχέση με πέρυσι, αν πούμε πόσα είχαμε άτομα που έχασαν τη ζωή τους πέρυσι, καλύτερα να μην μιλάμε καθόλου. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Η τροχιά πάντως συνεχίζει την προσπάθειά της και στην Αθήνα που ήμασταν λίγοι. Πολύ. Στην Αθήνα που μείναμε λίγοι πάντως, περάσαμε καλά. Μια χαρά ήταν, μια χαρά. Έτσι. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Είμαστε καλά, παιδιά, καλημέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα. Εκεί μας περιμένει ο Παύλος Σαρόγλου. Καλή σου μέρα και χρόνια πολλά, Παύλο. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Να σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη ομαλά διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων, ακόμη και αυτήν την ώρα. Από την Κυριακή του Πάσχα, να σας πω, άρχισαν να επιστρέφουν οι Θεσσαλονικοί σιγά-σιγά. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, από τα διόδια των Μαλγάρων την Κυριακή του Πάσχα πέρασαν περισσότερα από 14.000 οχήματα, ενώ 12.500 ήταν τα οχήματα τα οποία κινήθηκαν προς το αντίθετο ρεύμα, δηλαδή την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Επιστροφή ξεκίνησε εχθές, κατά κύριο λόγο, από το μεσημέρι και μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, από τα διόδια Μαλγάρων, το ρεύμα δηλαδή που κινείται προς την πόλη, πέρασαν 18.000 οχήματα. 10 φορές μέχρι τις 7 η ώρα σηκώθηκαν οι μπάρες, ούτως ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση, και στη συνέχεια άλλες 10 φορές μέχρι το βράδυ. Δεν υπήρξε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προς Θεσσαλονίκη, αλλά ούτε από την Χαλκιδική. Ήταν ένα πάρα πολύ ήρεμο Πάσχα, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς δεν είχαμε και τροχαία ατυχήματα. Μια χαρά. Σαν τη Χαλκιδική πουθενά, το έχουμε πει χιλίες φορές. Ευχαριστούμε πολύ.